μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που έχουν χειριστεί Περιγράφουν οι αστυνομικοί την εξυχνίαση της δολοφονίας στα Ματιάδη. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, ένα αγριογούρουνο του οδήγησε στα ίχνη των δραστών. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Μανώλης Ασαριώτης. Μανώλη. Αρχικά το μόνο στοιχείο που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί από το τμήμα ληστιών ήταν οι τρεις κάλικες που βρέθηκαν μέσα στο δωμάτιο του 52χρονου επιχειρηματία. Τους είπαν όμως ότι αυτοί οι κάλικες ταυτοποιούνται με δύο άλλους που είχαν βρεθεί σε ένα αυτοκίνητο ύστερα από ένα άλλο περιστατικό. Έτσι, Σαν καλύτερα το αυτοκίνητο και βρήκαν κοιλίδε αίματο. Έστειλαν αυτό το δείγμα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, του είπαν όμω ότι δεν προέρχεται το δείγμα από ανθρώπινο αίμα. Το έστειλαν στο μοναδικό εξειδικευμένο εργαστήριο στη Λάρισα και του είπαν ότι είναι από ένα αγριογούρνο. Τώρα, από το αγριογούρνο και το αυτοκίνητο, πώ έφτασαν ε, στον δολοφόνο του Σταματιάδη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, είχε χρησιμοποιηθεί σε μια ληστεία στην Ιπποκράτιο Πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο δράση, πάλι σε επιχειρηματία, μόνο που ευτυχώ τότε δεν είχαν σκοτώσει οι ληστέ. Κατάφεραν και με άλλα στοιχεία που είχαν συλλέξει να κάνουν πολύ πιο μικρό τον κύκλο των υπόπτων. Ανάμεσα στου δεκάδε, εντόπισαν και έναν ο οποίο είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τον νεκρό αγριογούρνο τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι τον έβαλαν στο μικροσκόπιο και από εκεί και πέρα έφτασαν στην εξείχνιαση. Για την ιστορία, οι αξιωματικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση της δολοφονίας στα Ματιάδη έχουν βαφτίσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση σκρόφα, όπως είναι το επιστημονικό όνομα του Αγριογούρνου. Να ευχαριστήσω το Μανώλη Ασαριώτη.